Είναι δύο από τις φωνές που δεν τις έχετε ανακαλύψει στην Αθήνα ακόμα. Αλλά εγώ θα τις ανεβάσω να μας πούνε από ένα τραγούδι και μετά θα πούμε ένα τραγούδι όλοι μαζί για να κλείσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να φωνάξω την Έλενα τη Βασιλιάδου. Ένα χειροκρότημα για το Ελενάκι. Έχει φυτεύσει δίπλα στον δικό μας, ενώ το δικό μας το Χρήστο το Μητρέτζη. Το πιο άγαμο λέει από όλους, έτσι είπε. Λοιπόν, έχει παντρευτεί μια φορά. Ναι. Λοιπόν, το Ελενάκι είναι εξαιρετική φωνή. Σας αφήνω να την απολαύσετε. Τι θα πεις, Μαρά, τι. Καλησπέρα και από μένα. Κάπως συνδέομαι τελικά και εγώ με όλο αυτό, γιατί είμαι και από την Κομωτινή, μιας και αναφέρθηκε πολύ σήμερα η πόλη μου. Και όντως έζησα πολύ έντονες στιγμές στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο πιο άγαμο θήτη, στο Χρήστο το Μητρέτζη. Πολύ έντονες βραδιές, με τις παρέες του και όλο αυτό, την έντονη ενέργεια. Είναι φοβερό πάντως ότι κανείς από τους άγαμους θήτες δεν είναι ανύπαντρος, έτσι. Όλοι είμαστε μεγάλοι. Όχι, πες μου ένα που δεν έχει παντρευτεί. Δεν υπάρχει. Το βρεις. Τρέντζι σου το πρότεινε αυτό. Τον έκανα πολύ χαρούμενο τον Δημήτρη. Δεν πειράζει, είναι το στυλ του τέτοιο, μην κοιτάς.